Γιατί όλη η Κρήτη είναι καλά. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η Κρήτη να γίνει μπλε και ο χάρτης του νησιού έλαβε αυτή ακριβώς τη μονοχρωμία. Η Κρήτη από τη μια μέχρι την άλλη της άκρη έδωσε την πρωτοκαθεδρία στη Νέα Δημοκρατία με το Ηράκλειο, αν και στα ποσοστά που έλαβε η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο επικράτειας να είναι από τα χαμηλότερα, να γίνεται για μία ακόμη φορά μπλε με το ποσοστό της να φτάνει το 35,15%. Είναι κάτι το οποίο, όπως σας είπα, μας γεμίζει με ευθύνη και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μεταφράζεται σε παντοδυναμία που θα έχει έναν ανεξέλεγκτο Πρωθυπουργό. Άλλωστε έχουμε δείξει ότι οι συνενέσεις και η συνεννόηση είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει μέσα στη Βουλή. Επιδιώκουμε τον κοινοβουλευτικό διάλογο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Από τη στιγμή που τα exit polls κατέγραψαν την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος μέχρι και τη σταθερή ροή των αποτελεσμάτων, το κλίμα στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου ήταν πανηγυρικό. Χωρίς να έχει προγραμματιστεί κάτι οργανωμένο, αυθόρμητα στο εκλογικό κέντρο, κατά διαστήματα επικρατούσε ενθουσιασμός, χειροκροτήματα και ανάλογα με τη ροή των αποτελεσμάτων, πανηγυρισμοί. Είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα θα χαρούμε και αύριο θα σηκώσουμε τα μανίκια. Μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλη η Ελλάδα έγινε μπλε. Από το ενθουσιώδες κλίμα δεν έλειψε η λύρα, οι μαντινάδες, αλλά και ο χορός. Να πάει μπροστά η χώρα. Η Νέα Δημοκρατία με 35,15% κέρδισε τρεις έδρες στο Ηράκλειο. Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης εξελέγησαν βουλευτές. Με τον τέταρτο Γρηγόρη Πασπάτη, τη μισή βραδιά να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εκλεγμένους και την υπόλοιπη τελικά να μένει εκτός λόγω της αποκαλούμενης καραμπόλας των εδρών από εκλογική περιφέρεια σε εκλογική περιφέρεια. Η Πλατεία Ελευθερίας φιλοξένησε όλα τα συναισθήματα, καθώς ανάλογα με το εκλογικό περίπτερο του κάθε κόμματος επικρατούσε το αντίστοιχο κλίμα. Από το 39 ως το 40... Τοπικά στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ απογοητευμένοι παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα, που καταγράφηκαν ακόμη οδυνηρότερα και από τις εκλογές του Μάη και σε τοπικό επίπεδο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από τη δεύτερη στην τρίτη θέση και στο Ηράκλειο, χάνοντας μία έδρα, αφού με ποσοστό 20,50% εξελέγει μόνο ο Χάρης Μαμουλάκης. Την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα έχουμε μία Νέα Δημοκρατία που θα μονοπολεί το κοινοβούλιο, με πάρα πολλά μικρά κόμματα στο δεξί της άκρο, έως και στο ακροδεξιό της άκρο, ενώ αντιθέτως τα ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ δεν μπορούν να αφήσουν καν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αν με αυτό κάποιος χαίρεται απόψε, εγώ δεν μπορώ να χαρώ ως συνειδητοποιημένος προοδευτικός άνθρωπος και πολίτης. Ικανοποίηση αποτυπώθηκε στο εκλογικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ, που στο Ηράκλειο πήρε τη δεύτερη θέση με 23,01% και έδωσε στο κόμμα του Νικού Ανδρουλάκη δύο έδρες. Μία για τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και μία για την Ελένη Βατσινά. Και πιθανότερο σενάριο εντός Βουλής είναι να βρεθεί και ο δεύτερος σε ψήφους Φραγκίσκος Παρασύρης, αν τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κρατήσει την έδρα του Ηρακλείου. Με τα νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται, με το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει περαιτέρω δυνάμεις και με τους ακροδεξιούς σχηματισμούς που εισέρχονται στη Βουλή, το δικό μας χρέος είναι να είμαστε εμείς οι ωφέλιμοι αντιπολίτευσης για τη χώρα, που θα ελέγχει την κυβέρνηση και θα αγωνίζεται για τα δικαιώματα του κάθε πολίτη, των ασθενέστερων και των ευάλωτων. Όσο για το Ηράκλειο, ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ επιβραβεύεται. Είμαι βαθιά συγκινημένος, διότι μετά από 10 χρόνια το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται ως ο βασικός πυλώνας της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην Κρήτη. Ευχαριστώ όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ηρακλείου που μας έκαναν την τιμή και επανέφεραν μια τάξη και μια ισορροπία η οποία είχε χαθεί. Στο εκλογικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τοπικά στελέχη και μέλη παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό τα αποτελέσματα, αποκομίζοντας το τέλος της βραδιάς αυξημένο ποσοστό του κόμματος και στο Ηράκλειο, που κατάφερε να κερδίσει 5,50% και μία έδρα που καταλαμβάνει ο Μανώλης Συντιχάκης. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους χιλιάδες ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που συμπορεύτηκαν μαζί μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
οι βουλευτές που εξελέγησαν θα εκλεγούν, θα βρεθούν την επόμενη μέρα εκεί που έχουν υποσχεθεί, δηλαδή μπροστά στους αργώνες στα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακή, ευκαιριακή. Ίσως αδιανόητο για κάποιους, αναμενόμενο για κάποιους άλλους, στην εκλογική περιφέρεια του Ηρακλείου την 5η θέση με 3,72% και την 8η από τις έδρες κατέλαβαν οι Σπαρτιάτες που εκλέγουν βουλευτή το Μιχαήλ Γαβιωτάκη. Στο Λασίθι, Νέα Δημοκρατία με 39,75% κράτησε την πρωτοκαθεδρία και μία έδρα που καταλαμβάνει ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Δεύτερο το Πασόκ με 25,58% και μία επίσης έδρα που καταλαμβάνει η Κατερίνα Σπυριδάκη που είχε κόψει πρώτη το νήμα στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο Λασίθι έχασε κι άλλο ποσοστό πηγαίνοντας στο 14,55%.